πώς θα ορίσουμε το ζευγάρι που θα παίξει το τελευταίο πόντο. Παρακαλώ Παύλο και Σόνια να έρθουν εδώ δίπλα. Και πάμε να δούμε ποιος θα διαλέξει ένα από τα τέσσερα ζευγάρια που έχουν μείνει να παίξει το τελευταίο πόντο. Λοιπόν, γράμματα, κορώνα. Εντάξει. Ναι. Κορώνα ή γράμματα. Κορώνα. Κορώνα. Σου μένουν τα γράμματα, Παύλο. Δεν τα μάθαμε στο σχολείο, θα τα κερδίσουμε εδώ. Περιμένοντας το κορώνα γράμματα, με κοιτάει ο Παύλος, του κάνω ένα νόημα. Και απλά ξεκινάω με το ζέσταμα, γιατί ξέρω ότι έχει γράμματα, θα μπω. Γράμματα. Γράμματα. Πάει το πρώτο. Οπότε, επιστρέφουμε στους πάγκους και περιμένουμε, Παύλο, να μας πεις ποιο θα είναι το ζευγάρι που θα παίξει το τελευταίο πόντο. Έγινε. Θεώρησα πως το παιχνίδι, το σημερινό, είναι φτιαγμένο πάνω στο Βασίλη. Λεωνίδα, έχουμε πάρει ήδη αποφάσεις εμείς από πριν. Ακούμε. Τον τελευταίο αγώνα θα τον παίξει ο Βασίλης. Ο Βασίλης που ήταν με το Σάκη. Με το Σάκη. Εξαιρετικά. Πάμε να ετοιμαστούμε, παρακαλώ. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Δικό μας. Ήξερα ότι θα είμαι με το Σάκη και απλά αυτό που έχω σαν στρατηγική στο μυαλό μου είναι ότι θα είμαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Ότι όπως συντονίζεται με τις φωνές, να ξέρεις, θα φωνάζουμε, σε ενοχλεί αυτό. Θα σου λέμε, θα σου λέμε. Να μου λέτε, ναι. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι. Σάκη, είμαστε έτοιμοι. Okay. Τρία, δύο, ένα. Πάμε, πάμε Βασίλη, πάμε. Έλα, Σάκη. Πάμε, αγόρι μου, πάμε. Έλα, Σάκη. Πάμε, μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο. Πάμε, Σάκη. Πάμε, πάμε. Βασίλη. Βασίλη. Έλα, Σάκη. Κάτω αριστερά, κάτω αριστερά. Σάκη, πάμε. Σάκη. Πάμε στο κέντρο. Στην μέση, Σάκη, στην μέση. Βάλε στην μέση. Ο βιτιτρίλιζα του Σάκη, ο Βασίλης. Κουβάζω! Κάτω γωνία, δεξιά! Δεξιά γωνία! Αυτό που είχα ζητήσει από την ομάδα μου, συγκεκριμένα από τον Γιάννη, ήταν κάθε φορά που θα επιστρέφω να παίρνω μπάλα, επειδή και σταματάω και κάνω reset, να μου λέει ακριβώς πού θα βάλω την επόμενη. Γίναμε μια μπάλα. Γίναμε μια μπάλα μόνο και κόμπερα. Ανάσες. Έλα, Βασίλη. Πολύ γρήγοροι και οι δύο. Χωρίς τρίλιζα ο πρώτος γύρος. Πάμε για το δεύτερο γύρο. Βασίλη, έτοιμος. Πανέτοιμος. Σάκη, έτοιμος. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε, Σάκη, Βασίλη, πάμε, Βασίλη! Έλα, Σάκη, μπορεί! Έφυγες, πετάς, πετάς! Βασίλη, είστε μπροστά, πάμε! Πάμε, Σάκη! Πάμε, ίδιο, με ίδιο! Μπράβο! Ίδιο, Βασίλη! Πάμε, Σάκη! Πάμε, Σάκη! Το ίδιο! Κάτω αριστερά! Σάκη! 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 Πάμε! Σάκη! Κέντρο δεξιά! Κέντρο δεξιά! Κέντρο δεξιά! Κλείνει ο Βασίλης, η τρίλιζα του Σάκη. Κάτω δεξιά! Κάτω δεξιά! Βασίλης! Πάμε! Πάνω αριστερά! Πάνω αριστερά, Βασίλη! Πάνω αριστερά, γωνία, Βασίλη! Πάνω αριστερά! Μπράβο! Πέτσε, πέτσε! Πέτσε, δεν χρειάζεται! Ανάστε! Βλέπετε τι κάνουν, για να μην με ακούσει, φωνάζουν. Ε, ναι, ρε, προφανώς. Όχι, δεν θα του γίνουν αυτά. Όχι, φωνάξτε κι εσείς. Πάμε, Σακαρέλα. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Βασίλη, έτοιμος. Πανέτοιμος. Σάκη, έτοιμος. Έτοιμος. Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Πάμε, Βασίλη. Στρατηγική ταχύτητα τώρα. Για να δούμε τι θα επιλέξουν. Ο Βασίλης είναι πιο γρήγορος. Πάμε. Σάκη, πάμε. Πάμε, ρε Βασίλη. Είναι δικό σου, είναι δικό σου. Πάμε, Σάκη, πάμε. Πάμε, πάμε, Σάκη. Πάμε, Σάκη. Καταρισμό. Πάμε. Μπράβο, δεξιά και τραφή. Πάμε, 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 πάμε. Δεν έχουμε ακόμη τρίλιζα. Όχι. Κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά.
κόβει την τρίλιζα ο Σάκης. Πάνω αριστερά γωνία, Βασιλή! Μπράβο, πάμε δώσου τώρα! Μία ευκαιρία για τρίλιζα στο Βασίλη. Πάμε, Βασίλη, φέρεις την μπάλα και κερδίσαμε! Πάμε, Βασίλη! Πάνω, Σάκη, πάνω! Σάκη, μπάλα! Σάκη, μπάλα! Βλέπω ότι ο Σάκης έχει πάει, του έχει κάψει μπάλα το χέρι και κάπως φεύγει πίσω και απλά περνάω από δίπλα του και αφήνω την μπάλα κάνοντας την τελευταία τρίλιζα. Πρώτη ομαδική δοκιμασία Σιλίας για φέτος. Χρειάστηκε να παίξετε όλους τους γύρους και να φτάσουμε στο τελευταίο. Ο Βασίλης να φτιάχνει μία τρίλιζα επάνω με πράσινο χρώμα και να δίνει την νίκη στην ομάδα του. Πράσινη ομάδα, η νίκη είναι για εσάς. Μπράβο! Μπράβο! Έχω χάρη πάρα πολύ. Έχω χάρη πάρα πολύ και που κέρδισα και που κέρδισε η ομάδα. Με τις συμβουλές μου, όλοι πίστεψαν σε μένα στο να μ' ακούν. Όλα καλά, τέλεια. Τι σημαίνει η ήττα για τη γαλάζια ομάδα? Σημαίνει το εξής. Η πράσινη ομάδα γυρίζει σπίτι με ασφάλεια και εγώ δίνω ραντεβού με τη γαλάζια ομάδα. Σόνια, καλείσαι να σκεφτείς και να πάρεις μια πολύ δύσκολη απόφαση. Ο πρώτος μονομάχος για αυτή την εβδομάδα θα είναι από την ομάδα σου και θα πρέπει να μας τον υποδείξεις εσύ. Προφανώς και με επηρέασε η ήττα. Όχι για το αν θα βγω εγώ. Δεν είμαι άνθρωπος που θα βγω, θα πω «Α, είμαι υπερπαίχτης» το ένα το άλλο. Αλλά πίστευα ότι θα κάνει δύο σωστά ματσαρίσματα. Αυτό δηλαδή. Βγήκα και είπα «Θέλω να παίξω, ως εκεί δεν μπορώ να κάθομαι και να παρακαλώ, σε παρακαλώ, βάλε με να παίξω, για ποιο λόγο». Οπότε εμείς δίνουμε αύριο το βράδυ ραντεβού στις σκηνές για να μάθουμε την απόφασή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή ξεκούραση σε όλους, την αγάπη μου, να είστε πολύ καλά. Δυναμικά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου. Ειλικρινά δεν ξέρω τι φταίει. Μήπως η ασυνεννοησία μας, μήπως επειδή έχει πολλά κοκόρια. Μήπως δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα στα κοκόρια. Γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι ένα άτομο που μπορείς να του πεις κάτι και να μην μιλήσει.